πιέζουμε, εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, πιέζουμε το ΤΑΙΠΕΔ και τη χρηματική υπηρεσία, το παράστημα της ΧΙΟΥ, για να ξεκαθαρίσει το μπέρδεμα που υπάρχει στο πρώην ακίνητο του Γιαμού, το οποίο εμπλέκεται ένα κομμάτι του μαζί με το κομμάτι που έχει το ΤΑΙΠΕΔ, να ξεκαθαρίσουν τα καέκτος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τις πιστώσεις που έχουμε κάποιες δεσμεύσεις ή και με δανεισμό ακόμα να αγοράσουμε αυτό πια το πρώην κέντρο, το οποίο δεν κοσμεί την περιοχή, αλλά δεν μπορεί να γίνει και τίποτα τώρα. Και από ό,τι όλοι γνωρίζετε και έχει ακουστεί, και πολλοί ιδιώτες έχουν πάει να το αγοράσουν, αλλά λόγω του μπερδέματος δεν μπορούν. Είναι το μπέρδεμα, κύριε Μανδάρη. Θα έλεγα, όπως είναι τετράγωνο το κτίριο, όπως το ξέρουμε και το γνωρίζουμε, όλη η βεράντα και ένα κομμάτι της σάλας του και το 1/3 των δωματίων είναι καταπατημένο από κομμάτι της χρηματικής και δεν έχει ξεκαθαρίσει η χρηματική με τους ιδιοκτήτες. Αν δεν ξεκαθαρίσει αυτό, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άρα αυτό το πράγμα έχει γίνει τεράστια αλληλογραφία, το ξέρουν και οι ιδιοκτήτες. Έχουμε κάνει τηλεδιασκέψεις με ανθρώπους που είναι και από το, με τον κύριο Ταναίνη παρόν, από το Σύλλογο των Επαγγελματιών. Και εκεί έχει, να το πω, έχει παγώσει η κατάσταση, γιατί αδυνατεί το κομμάτι της θεματικής υπηρεσίας εδώ να υλοποιήσει τοπογραφικά σχέδια και ό,τι χρειάζεται. Εμείς είμαστε στη διάθεσή τους να βοηθήσουμε μέχρι εκεί που μπορούμε, αλλά δεν μπορούμε να διεκπεραιώσουμε, δηλαδή σε ένα κίνητο που δεν είναι δικό μας, να κάνουμε τη γραφειοκρατία που ανήκει σε εκείνο.